Χαίρετε, είμαι ο Αθανάσης Σταυρακούδης. Στο βίντεο αυτό θα παρακολουθήσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να διαβάσουμε, να εισάγουμε δεδομένα από λογιστικά φύλλα τύπου Excel μέσα στην R. Αυτό πρόκειται επί της ουσίας για περιπέτεια, ακούγεται απλό, αλλά συνήθως δεν είναι και τόσο απλό. Η πολυπλοκότητα προκύπτει όχι τόσο στην R. Στην R τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα και απλά. Η πολυπλοκότητα αυτή προκύπτει από την μη τυπική διαδικασία κατά την οποία τα δεδομένα εισάγονται και αποθηκεύονται στο Excel ή σε παρόμοια προγράμματα. Κατά τον τρόπο δηλαδή που αυτά είναι αποθηκευμένα. Θα κάνουμε ένα πάρα πολύ μικρό και απλό παράδειγμα για να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε εύκολα. Έχω συλλέξει εδώ σε έναν μικρό πίνακα, όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, τις μερικές πόλεις της Ευρώπης, πρωτεύουσες, μεγάλες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα, η Ρώμη, το Λονδίνο κτλ. Τα δεδομένα αναφέρονται στις γραμμές μετρό που υπάρχουν σε αυτές τις πόλεις, το πλήθος των γραμμών δηλαδή. Για παράδειγμα, η Αθήνα έχει 3 γραμμές και αυτή την εποχή που μιλάμε έχει 64 σταθμούς. Το μετρό στην Αθήνα εξυπηρετεί 64 σταθμούς επιβίβασης και αποβίβασης. Κάτι παρόμοιο υπάρχει και στη Ρώμη, αν και άλλες πόλεις, μεγαλύτερες πόλεις, όπως για παράδειγμα είναι το Παρίσι, η Μόσχα κτλ., έχουν περισσότερες γραμμές του μετρό και περισσότερους βέβαια σταθμούς. Είναι πιο μεγάλο το δίκτυο. Ο πίνακας που βλέπουμε εδώ είναι αυτό που λέμε τυπικός τρόπος αποθήκευσης δεδομένων σε ένα λογιστικό φύλλο. Είναι ένας τετράγωνος πίνακας, έχει γραμμές και στήλες. Η πρώτη του γραμμή είναι η επικεφαλίδα του πίνακα, αυτό που ονομάζουμε header. Περιέχει όχι τα δεδομένα, αλλά τα ονόματα των στυλών που περιέχουν αυτά τα δεδομένα. Έτσι, με το όνομα City περιγράφουμε την πόλη, με το όνομα Lines περιγράφουμε το πλήθος των γραμμών και με το όνομα Stations περιγράφουμε το πλήθος των σταθμών. Αν τα δεδομένα μας είναι σε αυτή τη μορφή, δηλαδή είναι κάπως καθαρά τοποθετημένα στην αρχή του λογιστικού φύλου και κάθε στήλη περιέχει μόνο τον ίδιο τύπο δεδομένων, δεν αναμειγνύουμε δηλαδή δεδομένα μεταξύ τους, είναι με λίγα λόγια οργανωμένα, τότε τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και απλά. Ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύουμε τα δεδομένα σε λογιστικά φύλλα θα μας απασχολήσει σε άλλο μέρος του μαθήματος. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Θα δούμε όμως σε αυτό το μέρος εδώ, σε αυτό το βίντεο, πώς μπορούμε να διαβάσουμε είτε δεδομένα που είναι έτσι τυπικά τοποθετημένα σε ένα λογιστικό φύλλο όπως είναι εδώ και θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές από τις κακοτοπιές τις οποίες θα χρειαστεί να αποφύγουμε στο μέλλον διαβάζοντας ακατάστατα και ανοργάνωτα λογιστικά φύλλα που περιέχουν δεδομένα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το θέμα εδώ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη και η ανακατοσούρα με την οποία μπορούν να αποθηκευτούν αυτά τα δεδομένα. Αν λοιπόν έχουμε ένα λογιστικό φύλλο το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, ονομάζεται Metro Cities και έχει την προέκταση XLSX, δηλαδή ας το πούμε έγγραφο του Excel 2007 και μετά ή του Office 365 αντίστοιχα, τότε πηγαίνοντας στην R, κυρίες και κύριοι, μπορούμε πάρα πολύ απλά να καλέσουμε τη βιβλιοθήκη Read Excel. Είναι μία από τις πολλές που υπάρχουν για την ανάγνωση δεδομένων από λογιστικά φύλλα. Είναι πάρα πολύ εύκριστη στη χρήση της και αρκετά γρήγορη στην ανάγνωση των δεδομένων. Και αυτό που μπορούμε να γράψουμε είναι πολύ απλά την εντολή Read Excel και να δώσουμε μέσα σε εισαγωγικά το όνομα του αρχείου, τη θέση του αρχείου στο οποίο βρίσκεται. Στον υπολογιστή που δουλεύω εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, είναι μέσα στον φάκελο Documents και λέγεται και έχει αυτό εδώ πέρα το όνομα, το metro.pavlacities.xlsx. Έχουμε διαβάσει τα δεδομένα, είναι ακριβώς τα ίδια, αν τα αντιπαραβάλλετε, είναι ακριβώς μα ακριβώς τα ίδια. Δεν έχουν καμία απολύτως διαφορά. Λοιπόν, αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, και ο πιο απλός τρόπος. Η διαδικασία αυτή, η εντολή αυτή στην R δουλεύει πάρα πολύ εύκολα, γρήγορα και απλά και σωστά, αν τα δεδομένα μας είναι σωστά. Επειδή ένα βιβλίο εργασίας του Excel μπορεί να έχει πάρα πολλά φύλλα, όπως αυτό για παράδειγμα εδώ θα δείτε ότι κάτω υπάρχουν τα μέτρα 1, 2, 3 που είναι διαφορετικές εκδόσεις πάνω κάτω του ίδιου σετ δεδομένων, είναι καλό να ορίζουμε εδώ ως επιλογή από ποιο φύλλο θέλουμε να διαβάσουμε δεδομένα.
Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διαβάσουμε όλα τα φύλλα που περιέχονται σε ένα βιβλίο εργασίας του Excel ή αντίστοιχα κάποια, ή κάποιο από αυτό που χρειαζόμαστε και να αγνοήσουμε τα υπόλοιπα. Ο τρόπος που το κάνουμε είναι είτε δίνοντας το όνομα του φύλου εργασίας, είτε ακόμα δίνοντας και το σειριακό αριθμό του. Δηλαδή, εδώ με λίγα λόγια θα διαβάσουμε το πρώτο φύλο, αντίστοιχα μπορεί να χρειαστεί να διαβάσουμε το δεύτερο, τρίτο κτλ. Επειδή όμως η θέση των φύλων εργασίας μέσα σε ένα λογιστικό φύλο μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί, είναι χίλιες φορές προτιμότερο, κυρίες και κύριοι, να δίνουμε το όνομα και όχι τη θέση του. Παρ' όλα αυτά, έχετε υπόψη σας ότι και τα δύο δουλεύουν σωστά αν τα γράψουμε σωστά. Έτσι λοιπόν, είτε δώσουμε το όνομα του αρχείου, το όνομα του φύλου, μέτρο 1 για παράδειγμα, είτε τη θέση του, που εδώ πέρα τα πράγματα συμπίπτουνε, τότε τα πράγματα θα πάνε εύκολα και γρήγορα. Ένα άλλο που θέλω να προσθέσω σε αυτό εδώ το θέμα είναι η επιλογή με τα ονόματα των στυλών. Προσέξτε ότι εδώ τα ονόματα των στυλών στην πρώτη γραμμή, δηλαδή των δεδομένων, έρχονται μέσα στην R ακριβώς όπως τα διαβάζουμε από το Excel, από το αρχείο του Excel. Αν χρειαστεί να τα αλλάξουμε, μπορούμε να το κάνουμε με την επιλογή Column Names, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι ότι αν χρειάζομαστε τρία ονόματα, αν δηλαδή ο πίνακας περιέχει τρία ονόματα, θα χρειαστούν τρία ονόματα και εδώ, δηλαδή ένα διάνυσμα που έχει τρεις θέσεις. Με αυτόν εδώ τον τρόπο, τρέχοντας δηλαδή αυτήν εδώ την εντολή, θα πάρουμε τα ίδια δεδομένα, μόνο που εδώ τώρα τα ονόματα των στυλών είναι αλλαγμένα. Προσέξτε βέβαια ότι με αυτόν εδώ τον τρόπο τώρα έχουμε κάνει το εξής. Έχουμε τοποθετήσει εδώ στην αρχή, όπως βλέπετε, την επικεφαλίδα ως μέρος του πίνακα. Γι' αυτόν εδώ το λόγο θα χρειαστεί, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε μία ακόμα επιλογή, η οποία είναι η Skip, να παραλείψουμε δηλαδή την πρώτη γραμμή των δεδομένων. Να πάρουμε δηλαδή την πρώτη γραμμή ώστε να μην είναι δεδομένα, να την αγνοήσουμε. Αυτό είναι μια άλλη επιλογή που πρέπει να ξέρουμε, ότι χρειάζεται μερικές φορές να παραλείψουμε κάποιες εγγραφές. Με αυτόν εδώ τον τρόπο θα πάρουμε τα δεδομένα, θα αγνοήσουμε την πρώτη γραμμή και θα βάλουμε τα ονόματα όπως εμείς τα θέλουμε, αν δεν μας αρέσει. Αντίστοιχα βέβαια, κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει απευθείας με επεξεργασία του αρχείου του Excel. Μπορούμε εδώ δηλαδή να αλλάξουμε τα ονόματα αν θέλουμε, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τα κάνουμε στην R. Άλλο που θέλω να σας πω και να σας τονίσω εδώ είναι ότι εκτός από τα ονόματα των πινάκων, μερικές φορές είναι απαραίτητο να δηλώσουμε τον τύπο δεδομένων τα οποία διαβάζουμε. Σε απλές περιπτώσεις όπως είναι αυτή που έχουμε δει προηγουμένως, κάτι τέτοιο δεν είναι τελείως απαραίτητο, με την έννοια ότι η R θα υπολογίσει αυτός τον τύπο δεδομένων με αυτόματο τρόπο. Αν χρειαστεί όμως να το κάνουμε, που μερικές φορές έως αρκετές χρειάζεται, μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο, κυρίες και κύριοι, με την επιλογή εδώ Column Types. Έτσι δηλώνουμε ότι η πρώτη στήλη περιέχει κείμενο, αλφαριθμητικά δεδομένα δηλαδή, ενώ η δεύτερη και η τρίτη περιέχουν αριθμούς, αριθμητικά δεδομένα. Πρέπει να τα χειριστεί η R σαν αριθμούς. Αυτό εδώ δηλαδή το διαβάζουμε ως κείμενο, αυτό ως αριθμό και εδώ ως αριθμό. Αυτό που σας λέω τώρα προφανώς σε αυτή την περίπτωση σας φαίνεται τελείως, ας το πούμε, προφανές και άσκοπο. Ωστόσο σε μεγαλύτερα αρχεία και κυρίως σε προβληματικά αρχεία, κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να το κάνουμε έτσι ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό που διαβάζουμε είναι το σωστό, έχει τον σωστό τύπο δεδομένων. Επίσης, κυρίες και κύριοι, μία άλλη επιλογή που πρέπει να μάθουμε είναι η επιλογή Range. Η επιλογή Range διαβάζει από ένα φύλλο δεδομένων ένα μέρος αυτού του φύλλου και όχι ολόκληρο το φύλλο. Για παράδειγμα, εδώ που έχω γράψει Range α1 έως C5, A1 μέχρι C5, θα πάρουμε μόνο αυτά εδώ τα δεδομένα. Θα διαβάσουμε δηλαδή από εδώ, από το City μέχρι το Παρίσι. Θα αγνοήσουμε τα υπόλοιπα. Αντίστοιχα, αν χρειαστεί, μπορούμε να διαβάσουμε οποιαδήποτε άλλη περιοχή από το φύλλο δεδομένων. Είτε από την αρχή, είτε από τη μέση, είτε κάπου αλλού. Με τον τρόπο αυτό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα αγνοήσουμε δύο εγγραφές και δεν θα πάμε παρακάτω.
Προφανώς αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εκ των υστέρων. Δηλαδή πρώτα να διαβάσουμε τον πίνακα δεδομένων ολόκληρο και αργότερα να επιλέξουμε ένα κομμάτι του. Αν ωστόσο χρειαστεί να το κάνουμε αυτό από την αρχή, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Επίσης, η επιλογή range μπορεί να χρειαστεί για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους, εξάλλου θα το δούμε αυτό και στη συνέχεια. Άλλο πράγμα που χρειάζεται να ξέρουμε, κυρίες και κύριοι, είναι η επιλογή εδώ με το call names ίσον false. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση θα πάρουμε τον πίνακα δεδομένων μόνο που δεν θα διαβάσουμε την πρώτη γραμμή ως επικεφαλίδα, θα την αγνοήσουμε δηλαδή τελείως και όλα αυτά εδώ θα είναι δεδομένα. Αυτό είναι εδώ κάτι που έχουμε δει και λίγο πριν με την ονοματολογία. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεδομένων, σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Γενικά όμως είναι κάτι που πρέπει να ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Αν δηλαδή εδώ στην επικεφαλίδα στο column names βάλουμε false, δεν θα διαβάσουμε καθόλου την επικεφαλίδα, την πρώτη γραμμή. Όπως πολύ σωστά έχετε καταλάβει, αυτό εδώ μπορούμε επίσης να το χειριστούμε όπως και πριν με το skip και να το διαβάσουμε έτσι. Τα ονόματα μπορούμε να τα βάλουμε είτε αργότερα είτε με τον τρόπο που δείξαμε λίγο πιο πριν, αν θυμάστε ήταν με αυτόν εδώ τον τρόπο, εδώ βάζοντας το call names, αν χρειαστεί αργότερα. Τέλος, κυρίες και κύριοι, αυτό εδώ μπορεί να συνδυαστεί και με τον τύπο του, με το call names, δηλαδή ίσον false, μπορεί να συνδυαστούμε και με το column types. Εδώ σας θυμίζω, χωρίς το skip ίσον 1, βλέπετε τώρα πια, επειδή διαβάστηκαν όλα ως κείμενο, δεν διαβάστηκαν ως αριθμούς, αυτά εδώ είναι κείμενο, 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 επειδή εδώ στην αρχή όλα αυτά είναι κείμενα. Άρα έχει πάρει και το 3 σαν κείμενο και όχι σαν αριθμό κείμενο. Αν χρειάζεται να το αλλάξουμε, μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Προσοχή μονάχα, εδώ θα καταλήξουμε να έχουμε NA. Όλα αυτά βέβαια σας το ξαναλέω δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε τις επιλογές που έχουμε διαθέσει. Ας συνεχίσουμε τώρα με ένα μικρό ακόμα παράδειγμα, δείχνοντας έναν άλλον πίνακα. Είμαστε πάλι σε αυτό το θέμα με το skip, δηλαδή με την παράληψη κάποιων εγγραφών. Αν θα δείτε εδώ, υπάρχει ο ίδιος πίνακας, μόνο που εδώ η πρώτη του γραμμή είναι τελείως κενή. Σε αυτή την περίπτωση, όπου είτε έχουμε κενές γραμμές, είτε έχουμε κάποιες σημειώσεις, κάποια δεδομένα τα οποία πρέπει αναγκαστικά να τα παραλείψουμε, με λίγα λόγια η επικεφαλίδα του πίνακα δεν ξεκινάει από την πρώτη γραμμή, τότε κυρίες και κύριοι θα πρέπει να υποχρεωτικά να κάνουμε την παράληψη, αλλιώς θα πάρουμε σφάλματα. Εδώ για παράδειγμα δείτε αν θα το διαβάσουμε έτσι απλά, χωρίς να δώσουμε κάποια επιλογή, θα πάρουμε με αυτήν εδώ πέρα την εντολή, θα πάρουμε αυτόν εδώ πέρα τον πίνακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς ήταν τελείως κενό αυτή εδώ πέρα η γραμμή, είμαστε τυχεροί. Αργότερα θα δούμε όμως περιπτώσεις που εδώ έχουν τυχεροί με την έννοια ότι αυτόματα η ΑΡ καταλαβαίνει ότι είναι κενός ο πίνακας εδώ και πάει παρακάτω. Σε πολλές περιπτώσεις όμως αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Κυρίως όταν εδώ πάνω, όπως θα δούμε παρακάτω, υπάρχουν σημειώσεις ή άλλα πράγματα. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω ότι είναι καλό και σωστό αυτό τον αριθμό, δηλαδή των εγγραφών τις οποίες πρέπει να παραλείψουμε, να τις δηλώνουμε συγκεκριμένα. Να βάζουμε για παράδειγμα skip 1 ή οσοδήποτε είναι αυτές οι γραμμές, 2, 3, 4 κτλ. Ας συνεχίσουμε λίγο στο ίδιο μοτίβο. Δείτε λίγο τον πίνακα μέτρο 3 εδώ, ο οποίος έχει ακριβώς τα ίδια δεδομένα, αλλά όπως σας έλεγα είναι λίγο πιο άτακτα τώρα τοποθετημένα. Εδώ έχει μπει μια υποσημείωση ότι αυτά τα δεδομένα αφορούν το 2019 και 20, για άλλα μετρό ξέρουμε δηλαδή τα δεδομένα από το 2019 και άλλα για το 2020 κτλ, σχετικά πρόσφατα, και υπάρχει επίσης μια κενή γραμμή. Εδώ έχουμε το δυστύχημα ότι με την συνάρτηση Read Excel δεν μπορούμε να παραλείψουμε στήλες. Έτσι λοιπόν αναγκαστικά θα πάρουμε την πρώτη στήλη που έχει αυτά τα κενά πράγματα.
Αργότερα, πολύ σύντομα στο μάθημα, θα δούμε πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε τέτοιες καταστάσεις, να μετασχηματίσουμε δηλαδή τα δεδομένα και πολύ απλά να απορρίψουμε κάποιες μη χρειαζόμενες στήλες από τα δεδομένα κτλ. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας χτυπήσει καμπανάκι. Γι' αυτό σας το έχω ξαναπεί και στην αρχή αυτής της διάλεξης, αυτού του βίντεο, ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί για το πώς συγκεντρώνουμε τα δεδομένα. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, δείτε λίγο αυτήν εδώ πέρα την εντολή, όπως είπαμε πριν, όπου ένας από τους τρόπους να αποφύγουμε τέτοιες κακοτοπιές είναι να διαβάσουμε αυτά τα δεδομένα με την επιλογή range, να δώσουμε δηλαδή εδώ από το β2 στο d8, παραλείποντας επί της ουσίας την πρώτη στήλη. Αν θα το δείτε, είναι από εδώ έως εδώ. Είναι το β2 εδώ, είναι το d8 εδώ και έτσι αποφεύγουμε αυτή την κακοτοπιά που μόλις είδαμε αμέσως, πώς το λένε, πριν. Το ξαναδείχνουμε. Η εντολή είναι αυτή εδώ. Ένας τρόπος δηλαδή να αποφύγουμε αυτή την κακοτοπιά είναι αυτός. Πηγαίνοντας λίγο παρακάτω, θα μείνουμε και πάλι στο θέμα με τα μη τακτοποιημένα δεδομένα στο Excel. Κάποιος μπορεί να έχει τοποθετήσει τα δεδομένα με αυτήν εδώ τη μορφή, όπου ναι μεν ξεκινάει από την αρχή, έχει βάλει την επικεφαλίδα κτλ, αλλά υπάρχει εδώ μία στήλη κενή, η οποία είτε μπορεί να περιείχε δεδομένα και τα οποία διαγράφηκαν, είτε ο χρήστης έχει εισάγει εκ των υστέρων μία στήλη με σκοπό να κάνει κάτι άλλο κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, η ανάγνωση των δεδομένων εδώ από τον πίνακα 4 θα αποτύχει, με την έννοια ότι θα έχουμε πάλι και εδώ μία κενή στήλη. Μάλιστα, όπως βλέπετε, η συνάρτηση Read Excel, μη βρίσκοντας όνομα καν, δηλαδή δεν είναι απλά ότι υπάρχει η στήλη και δεν έχει μέσα δεδομένα, δεν υπάρχει καν τίποτα, έχει βάλει εδώ τον αριθμό 3 με τις τελίτσες μπροστά, υπονοώντας ότι είναι η τρίτη στήλη του πίνακα. Και αυτά τα θέματα είναι όχι τόσο πολύ στην ανάγνωση των δεδομένων, αλλά σε αυτό που ονομάζουμε καθάρισμα των δεδομένων, στο Data Cleaning, και θα το δούμε στο μάθημά μας στη συνέχεια σε κάποιο άλλο μέρος του. Πάμε να δούμε ένα ακόμα παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, στο βιβλίο εργασίας με το Excel. Εδώ στον πίνακα μέτρο 5 θα αντιμετωπίσουμε μια άλλη κακοτοπιά, όπου ναι μεν έχουν τοποθετηθεί, όπως βλέπετε, τα δεδομένα σωστά, καλά και τα λοιπά, δηλαδή ο πίνακας είναι τετράγωνος, υπάρχουν γραμμές, στήλες, χωρίς κενά, πουθενά και τα λοιπά. Δεν υπάρχει όμως μια επικεφαλίδα που να περιέχει τα ονόματα των στυλών του πίνακα. Σε αυτή την περίπτωση, είτε μπορούμε να επεξεργαστούμε το αρχείο του Excel που έχουμε για να τοποθετήσουμε ονόματα, είτε εδώ στην R, κυρίες και κύριοι, αφού βλέπουμε ότι έχουμε αποτύχει, δηλαδή βλέπετε ότι πια έχει πάει το Athens σαν όνομα της στήλης και τα λοιπά, γιατί κατά προεπιλογή η πρώτη γραμμή είναι η επικεφαλίδα, κάτι όμως που για μας δεν ισχύει. Αυτό που, και το έχουμε δει και λίγο πιο πριν αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, αλλά ας το ξαναεξηγήσουμε εδώ, μπορούμε να δώσουμε αυτή την επιλογή ότι τα ονόματα των στυλών δεν ισχύουν, δεν υπάρχουν δηλαδή, με λίγα λόγια, επομένως μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα κανονικά στον πίνακα, βάζοντας εδώ η R, όπως βλέπετε, τις τιμές 1, 2, 3 σαν ονόματα, σαν ψεύδο ονόματα στυλών. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε βέβαια είναι να δώσουμε εμείς τα ονόματα. Να γράψουμε δηλαδή την επιλογή column names και να πούμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει και πιο πριν, αν θέλετε. Αυτό εδώ ας το διορθώσουμε στο 5. Όπως το είχαμε δει με λίγα λόγια και στην αρχή, νομίζω το έχουμε ξαναπεί αυτό εδώ το πράγμα. Αυτό εδώ, πέρα από την επιλογή που έχουμε με λίγα λόγια να αλλάζουμε τα ονόματα, όπως το είχαμε κάνει και πριν, αν θυμάστε, εδώ, ισχύει και όταν δεν υπάρχουν καθόλου. Προσέξτε λίγο τη διαφορά. Εδώ είναι ο πίνακας 5. Δεν έχει καθόλου ονόματα. Θα πρέπει να τα προσθέσουμε εμείς. Και μπορούμε να το κάνουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Βάζοντας δηλαδή την επιλογή column names, το column names εδώ. Ο πίνακας 1, αν το θυμάστε, είναι εδώ. Έχει ονόματα επικεφαλίδων στην αρχή του πάνω, απλά εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει υποχρεωτικά στην προηγούμενη εντολή να προσθέσουμε το skip ίσον 1, να παραλείψουμε δηλαδή αυτά που υπάρχουν. Δεν πρέπει να το κάνουμε εδώ γιατί θα χάσουμε μια πόλη. Αυτό με λίγα λόγια που θα κάνω εδώ με τον πίνακα 5 και αυτό που κάνουμε εδώ με τον πίνακα μέτρο 1 μας δίνει το ίδιο αποτέλεσμα. Προσοχή μονάχα, ο πίνακας, το ξαναδείχνουμε,
Ο πίνακας 1 έχει ονόματα, επικεφαλίδα, δηλαδή έχει ονόματα οι στήλες. Απλά τα αλλάζουμε. Ο πίνακας 5 δεν έχει καθόλου και τα προσθέτουμε. Η διαφορά τους βρίσκεται σε αυτό εδώ το skip. Πάμε τώρα σε ένα μεγάλο βάσανο, κυρίες και κύριοι, στην ανάγνωση των δεδομένων από Excel, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά από τις ελλειπείς τιμές, τις μη διαθέσιμες ή αλλιώς τις τιμές NA. Σε μερικές περιπτώσεις τα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα, δεν έχουν εισαχθεί ακόμα ή δεν είναι γνωστές οι τιμές τους κτλ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι σε αυτόν εδώ τον πίνακα δεν είναι ακόμα γνωστό ή δεν είμαστε σίγουροι για το πόσες είναι οι γραμμές του μετρό στο Παρίσι ή πόσους σταθμούς έχει το μετρό στη Μόσχα. Έχουμε δηλαδή με λίγα λόγια μία κενή εγγραφή εδώ, δηλαδή ένα κενό, μη διαθέσιμη τιμή και αντίστοιχα εδώ. Ο σωστός τρόπος για να τοποθετηθούν άγνωστες τιμές, μη διαθέσιμες τιμές στο Excel, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός που βλέπετε στην οθόνη σας. Δεν βάζουμε τίποτα δηλαδή. Το αφήνουμε κενό. Με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, ο πίνακας 6 θα διαβαστεί πάρα πολύ σωστά από τη συνάρτηση Read Excel. Θα τοποθετηθούν οι αριθμητικές τιμές εδώ στην Αθήνα, στη Ρώμη κτλ. Και στο Παρίσι θα έχουμε την ωραιότατη τιμή NA, Not Available. Το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό εδώ, πάρα πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τιμές οι οποίες δεν είναι το κενό, αλλά για παράδειγμα κάποιος μπορεί να έχει βάλει ένα αστεράκι εδώ, ή δύο αστεράκια ή κάτι άλλο. Κάποιο άλλο σύμβολο, δεν αφήνει όμως τα πράγματα κενά. Αν τώρα τρέξουμε με αυτό τον τρόπο την εντολή, προσέξτε να δείτε λίγο ποιο είναι το πρόβλημά μας. Θα τα διαβάσουμε τα αστεράκια, μόνο που επειδή το αστεράκι ή το οποιοδήποτε άλλο σύμβολο είναι κείμενο, θα διαβαστεί όλη η στήλη σαν κείμενο. Και θα πρέπει να κάνουμε ή να κάνουμε εμείς τις μετατροπές ή να του πούμε ποιο είναι το NA. Να δώσουμε δηλαδή αυτήν εδώ την επιλογή. Αυτή εδώ η επιλογή διαβάζει τα δεδομένα, αλλά λέει στην συνάρτηση Read Excel, όπου βρεις αστεράκι, το παίρνεις ως Not Available, που είναι και το πιο αν θέλετε σωστό πράγμα. Αυτό, και αυτό είναι που πρέπει βασικά να κάνουμε. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θα δούμε μία ακόμα έτσι, λίγο περισσότερο δύσκολη περίπτωση. Δυστυχώς υπάρχουν πολύ χειρότερες καταστάσεις, τις οποίες σταδιακά θα καλύψουμε στο μάθημα, αν όχι όλες, τουλάχιστον τις περισσότερες. Εδώ τώρα έχουμε ένα πίνακα δεδομένων, όπως βλέπετε, καταρχήν που δεν ξεκινάει από την αρχή, αλλά από ένα άλλο σημείο. Έχουμε δει πώς να το αντιμετωπίζουμε αυτό. Εδώ πάνω υπάρχουν κάποιες σημειώσεις του χρήστη, δηλαδή είναι ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι χρήστες του Excel, όπου μπερδεύουν τα δεδομένα με τις επεξηγήσεις των δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων κτλ. Κάτι τέτοιο γενικά δεν είναι σωστό. Όταν λέμε πίνακας δεδομένων, πρέπει να είναι πίνακας δεδομένων που δεν περιέχει τίποτα άλλο μέσα του, από το αντίστοιχο φύλλο. Αλλά τέλος πάντων. Καθώς επίσης, όπως βλέπετε εδώ, υπάρχει ένα κενό κελί, ένα NA, το οποίο έχει αστεράκι, και υπάρχει άλλο ένα εδώ, το οποίο έχει το ερωτηματικό. Δεν είναι καν ομοιόμορφος ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο δηλώνουμε τα NA. Διπλό βάσανο εδώ, και φανταστείτε, σας λέω ότι μπορεί να είναι και πολλαπλό σε άλλες περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, αν διαβάσουμε τον πίνακα 7, θα καταλήξουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια τέτοια όχι και τόσο ωραία περίπτωση. Όπως βλέπετε εδώ τώρα, τα ονόματα των στυλών μας είναι το Metro in European Cities, το 2 και το 3, που δεν ισχύει καθόλου. Και πάμε μετά να δούμε όλα αυτά εδώ πέρα τα NA, είναι γιατί είτε οι τιμές δεν είναι συμπληρωμένες, είτε γιατί λείπουν για άλλους λόγους κτλ. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε εδώ είναι, καταρχήν βλέπουμε ότι έχουμε 1, 2, 3 εγγραφές, γραμμές δηλαδή στο Excel, οι οποίες δεν τις χρειαζόμαστε μέσα στον πίνακα δεδομένων, άρα πρέπει να παραλυφθούν. Επομένως, skip ίσον 3. Και εδώ προσέξτε λίγο αυτή την επιλογή, έχουμε την πολυτέλεια, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Read Excel, να δηλώσουμε ότι και το αστεράκι και το ερωτηματικό θα πρέπει να χειριστούν ως NA. Θα πρέπει δηλαδή να τα διαβάσουμε με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο. Πάμε. Τώρα είμαστε εντάξει. Όπως βλέπετε, έχουμε διαβάσει σωστά τον πίνακα με City, το Lines και το Stations και έχουμε πάρει αντίστοιχα αυτές εδώ πέρα τις τιμές να είναι NA. Παρατηρήστε ότι υπάρχει εδώ ένα κενό, ένα κανονικό δηλαδή, ας το πούμε έτσι, NA.
Κάποιος εδώ έβαλε αστεράκι, κάποιος εδώ έβαλε το ερωτηματικό. Όλες αυτές οι περιπτώσεις που προσπαθούμε να καλύψουμε, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν εξαντλούν το θέμα. Θα μου πείτε τώρα, αν μπορώ να κάνω μια ερώτηση έτσι για να σας προλάβω, γιατί δεν τα διορθώνουμε μόνοι μας, γιατί δηλαδή δεν πάμε μόνοι μας εδώ να διορθώσουμε αυτό εδώ και μόνοι μας να διορθώσουμε αυτό εδώ κτλ. Αν το αρχείο είναι δικό μας και το έχουμε εμείς στην κατοχή μας κτλ, ναι, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά υπάρχουν δύο άλλα σημαντικά. Το πρώτο και το σημαντικότερο είναι ότι τα δεδομένα μπορεί να μην ανήκουν σε εμάς ή να ανήκουν σε εμάς μόνο προσωρινά. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε αυτό το αρχείο και αύριο για τους σκοπούς της εργασίας μας να λάβουμε ένα άλλο αντίστοιχο, μεθαύριο ένα άλλο κτλ. Να υπάρχει δηλαδή μια ροή από παρόμοια αρχεία, τα οποία απλά αλλάζει κάποιο μέρος από τα δεδομένα τους, γίνεται ενημέρωση στα δεδομένα, αλλά δεν θα ήταν νομίζω λογικό να καθόμαστε να διορθώνουμε κάθε μέρα ή κάθε μήνα ή κάθε εβδομάδα, όποτε μας έρχεται κάτι τέτοιο, τη δουλειά των άλλων. Ο δεύτερος λόγος, κυρίες και κύριοι, είναι ότι τα δεδομένα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερα σε όγκο. Το απλό και παιδικό παράδειγμα που έχουμε κάνει εδώ με έναν πίνακα ο οποίος έχει 7 εγγραφές και μία επικεφαλαία, δηλαδή 8 γραμμές, είναι απλώς για να δείξουμε κάποια πράγματα και κάποιες καταστάσεις. Σκεφτείτε ότι τα πραγματικά δεδομένα μπορεί να έχουν χιλιάδες ή εκατομμύρια και να ξανακάνουμε τον έλεγχο με το μάτι ένα-ένα κτλ. Όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Θα δούμε βέβαια και πολύ χειρότερες περιπτώσεις και καταστάσεις από αυτές που σας περιέγραψα. Αυτό που θέλω να κρατήσετε, κυρίες και κύριοι, υπόψη σας, είναι το λεγόμενο take home message, είναι αυτή εδώ η συνάρτηση. Διαβάζουμε τα δεδομένα με το Read Excel. Αν χρειαστεί, δηλώνουμε τον τύπο, το φύλλο εργασίας, ποιο είναι δηλαδή με το όνομά του, και με εντολές όπως είναι το skip, το call names ή το call types, μπορούμε να κάνουμε λίγο καλύτερα την ανάγνωση και πιο σωστά την ανάγνωση δεδομένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.